Με ναζιστικούς χαιρετισμού υποδέχεται στους κόλπους της η Χρυσή Αυγή τα νέα μέλη της, παρουσία του αρχηγού Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος απευθύνει τον ίδιο χαιρετισμό στους νεοσύλλεκτους. Στην επίμαχη ορκομοσία, που αποτελεί πλέον σώμα της δικογραφίας, υπάρχουν μόνο πύρινοι λόγοι μίσους και χαιρετισμοί όμοιοι με αυτόν του Αδόλφου Χίτλερ. <Καλώς> στο καυτό υλικό που σκιαγραφεί το προφίλ της Χρυσή Αυγή, υπάρχει φωτογραφία αξιωματικού του στρατού να χαιρετά κατά το ίδιο χιτλερικό πρότυπο. Υπάρχουν φωτογραφίες με κουκούλες κατά τα πρότυπα της Κούκλουξ Κλάν, φωτογραφίες των ΕΣΕΣ, αλλά και στιγμιότυπο με μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος ιστορίας, έτσι όπως μόνο τα μέλη της Χρυσής Αυγή ξέρουν να διδάσκουν. Στην ορκομοσία τα νέα μέλη παρουσία του αρχηγού αλλά και του βουλευτή Γερμενή, παίρνουν το λόγο και από το βήμα του ομιλητή προχωρούν σε κήρυγμα μίσου. Ήρθε η ώρα να σκοτώσουμε τον Εβραίο που κρύβουμε μέσα μα. Ο Χρυσαυγήτη είναι επαναστάτη. Όλοι είναι προδότε και του αξίζει πέλε και Έχουμε πίστη και φωτιά. Φωτιά που θα του κάψει ζωντανού. Σε άλλη ομιλία, νέο Χρυσαυγήτη προαναγγέλει τι ονειρεύεται ότι θα γίνει όταν έρθουν στα πράγματα. Όσοι γκρινιάζουν αλλά αρνούνται να σηκωθούν από τον καναπέ, είναι σκουλίκια και αξίζει να του πατήσουν. Την ημέρα της κρίσης, μακριά από παπαδίστικες θεωρίες για άφεση αμαρτιών, δεν θα τους ρωτήσουμε αν ταλαντεύονταν δεξιά αριστερά, γιατί απλά θα ταλαντεύονται από το κρεμασμένο τους λαιμό.